Ευχαριστώ με τον κύριο Γιαννέλη. Τον κύριο Πεπόνη, παρακαλώ στο βήμα. Ο κύριος Πεπόνης είναι πολιτικός μηχανικός, δημιουργός του στον τόπο διεθνοπολιτικών αναλύσεων κόσμο ιδιογλωσία. Κύριε Πεπόνη, παρακαλώ πάρα πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται, έχουμε περάσει το χρόνο ήδη, ξέρουμε ότι σας αδικούμε, τους υπόλοιπους τρεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την πρόσκληση. Εμείς. Ευχαριστώ προσωπικά τον Πασχαλή. Είστε καλά. Λοιπόν, λίγο πιο λοιπόν, την εποχή του Μπαχ και του Λάιμπνιτς, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ήταν κάτι σαν αυτό που σήμερα λέμε θεοκρατίες ή προσομοίαζαν προς αυτό, ενώ εμείς ήμασταν κοσμικό κράτος. Αυτό θα έλεγε σήμερα ένας Κινέζος. Νομίζω ότι αν δεν αντιληφθούμε τα προβλήματα του ευρωκεντρισμού και του δυτικοκεντρισμού, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι κρίση, συμφωνώ με τον Αλέξανδρο, κρίση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και ερχόμαστε κι εμείς σαν Ελλάδα και Ελληνισμός σαν μέρος αυτής της κρίσης, δεν είμαστε από μόνοι μας, καταραίει ένα ολόκληρο οικοδόμημα ευρωπαϊκό, δεν θα καταλάβουμε τα δικά μας αδιέξοδα. Το σχήμα το νοητικό τώρα, αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανική Ευρώπη, ευρωπαϊκή αναγέννηση, διαφωτισμός, δημοκρατία, βιομηχανική επανάσταση. Αυτό το ιστοριογραφικό σχήμα δεν υπήρχε πριν από τον 18ο αιώνα σίγουρα, 17ο. Πριν από τον 18ο αιώνα υπήρχε μια ανάγκη να υπάρξει μελέτη της Αιγύπτου στην Ευρώπη και στο Χριστιανισμό, της Κίνας και υπήρχε και μια πολύ υψηλή θέση της Ρώμης. Κάποιες περιόδους η Ρώμη ήταν πιο σημαντική από την Ελλάδα και αυτό μάλλον έχει σχέση με το ότι αποζητούσαν την τάξη και τη σταθερότητα και προσέβλεπαν σε ένα ρωμαϊκό μοντέλο. Τώρα η Αίγυπτος έχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω της σε σχέση με τον Χριστιανισμό και με την Ευρώπη. Δεν θα μείνω γιατί δεν θέλω να καταφραστώ το χρόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα αναπτύσσεται ο λόγος περί δυτικού πολιτισμού στα πλαίσια ότι η αρχαία Ελλάδα είναι το λίκνοτ. Δεν είναι σοφοί οι Αιγύπτιοι, δεν είναι σπουδαίοι οι Κινέζοι, δεν είναι οι Ρωμαίοι οι απίστευτοι. Είναι η αρχαία Ελλάδα ως λίκνοτ του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα λέω πολύ χοντρικά και με επίκεντρο τη δημοκρατία και τον επιστημονικό ορθολογισμό. Έτσι αναπτύσσεται ο λόγος περί δύσεως σταδιακά. Αυτός ο λόγος έφερε μαζί του μια ευρωκεντρική ανάγνωση και ερμηνεία του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος πετσοκόφτηκε στο να χωράει σε αυτό που ήθελαν οι δυτικοευρωπαίοι ή αυτό που διαμορφώθηκε ως Δύση. Γιατί η Δύση δεν είναι παλαιότερη από την Ευρώπη, ασφαλώς η Ευρώπη είναι παλαιότερη είναι από τη Δύση και πιο παλιά είναι η χριστιανοσύνη και ακόμα πιο παλιά είναι η ρωμαϊκότητα. Μπορούμε να πούμε ότι από τη ρωμαϊκότητα πάμε στη χριστιανοσύνη, από τη χριστιανοσύνη σε μια οικοσμικευμένη έννοια Ευρώπης και σε μια πιο στενή έννοια Δύσης μετά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αντίθετα, δεν είναι η Δύση, η μακρά έννοια, είναι άλλες. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση έφερε επίσης μια πορεία από την Ελλάδα προς την Ευρώπη όπως την περιγράψαμε στο πλαίσιο μιας προόδου η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη μη Ευρώπη η οποία είναι η Ασία η οποία είναι στατική, είναι καθυστερημένη, είναι ανατολίτικη έτσι η Αίγυπτος χάνει την έγκλη της, η Κίνα είναι αυταρχική εντάχει, επιπλέον ένα τρίτο σημείο αναμορφώθηκε και διαβάστηκε ξανά όχι μόνο ο ελληνικός αλλά και ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με επίκεντρο και πυρήνα τον ορθολογισμό, τη δημοκρατία στα πλαίσια ενός εξυγχρονιστικού εγχειρήματος, ενός project το οποίο είναι δυνατό μόνο με σημερινούς όρους αν εκδυτικιστείς. Τώρα, όλα αυτά φανερούν ότι υπάρχει μία πορεία στην εωτερικότητα, μία πορεία προς τον εξυγχρονισμό τελειώνει. Η αποθέωση αυτής της αντίληψης ήταν το περίφημο τέλος της ιστορίας της δεκαετίας του 90 του Φράνσις Φουκογιάμα. Το ζήτημα είναι ότι το ίδιο το τέλος της ιστορίας φανερώνει μια εξάντληση της θεωρίας του εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμός, εκδυτικισμός, εκοσμίκευση, όλα αυτά αλληλοπλέκονται και έτσι γίνεσαι νεωτερικός. Το σχήμα αυτό διέρχεται κρίση τις δύο τελευταίες δεκαετίες μέσα από μια έννοια πολλαπλών νεωτερικοτήτων, πολλαπλών μορφών νεωτερικότητας, ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος να εξυγχρονιστείς και να γίνεις με το να γίνεις δυτικός, ότι αναπτύσσονται και άλλοι δρόμοι
Και άρα μπορούμε να έχουμε πολλαπλές μορφές νεωτερικότητας. Μπορούμε να δούμε Ινδική Republic και να μην είναι τόσο δυτική. Δεν μας αρέσει. Βλέπουμε Ισλαμική Republic στο Ιράν. Βλέπουμε τώρα τους Κινέζους να λένε Κομφουκιανισμό και γίνονται πράγματα τα οποία φεύγουν από το ένα και μοναδικό μονοπάτι μέσω του οποίου, αν γίνεις σαν και εμάς, δηλαδή δυτικός, θα εξυγχρονιστείς, θα γίνεις νεωτερικός. Εάν όντως, και κλείνω, εάν όντως υπάρχουν πολλοί δρόμοι στο να γίνεις νεωτερικός, με μία έννοια διαφορετική, όχι με την έννοια την παραδοσιακή, εάν υπάρχουν πολλές republic, πολλές δημοκρατίες και δεν υπάρχει μόνο μία, η δυτική φιλελεύθερη, τότε είμαστε μπροστά σε έναν κόσμο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν ο ελληνισμός και η Ελλάδα έχει κάτι να δώσει. Γιατί σε μία περίοδο όπου έχουμε αναγέννηση ηθαγενούς κουλτούρας και πολιτισμών, αναβίωση πολιτισμών, τότε τα συλλογικά υποκείμενα που θα έχουν να δώσουν κάτι στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη, θα έχουν λόγο ύπαρξης. Τα άλλα θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν μαζί με πιθανώς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο διέρχεται μετά την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη.